Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να πλέκουμε μαζί βήμα-βήμα αυτό εδώ το ματάκι, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για μαρτυρικό. Μου το ζήτησε μια φίλη να το φτιάξω, ήθελε να φτιάξει μαρτυρικά για τη βάφτιση της μικρής της. Τώρα, λίγα πράγματα που θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο ματάκι έχει δημιουργηθεί με το αλιζέ, το έξτρα, το δείχνω και στο επόμενο πλάνο, το οποίο είναι ένα νήμα, το οποίο είναι 90% ακριλικό και 10% μαλλί. Οι συνολικές διαστάσεις του πλεκτού είναι 7 εκατοστά φάρδος και το συνολικό μήκος χωρίς το σταυρό από εδώ μέχρι εδώ είναι 4 εκατοστά. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα ματάκι το οποίο είναι μικρότερο, δεν νομίζω να θέλετε να φτιάξετε μεγαλύτερο για μαρτυρικό, αν θέλετε να φτιάξετε ένα ματάκι το οποίο να είναι μικρότερο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια νήματα και βελονάκι νούμερο 3 για να το πλέξετε και θα βγει λίγο μικρότερο. Αν θέλετε να βγει ακόμα μικρότερο, μπορείτε να παίξετε μετά με τις κλωστές και τα βελονάκια. Μπορείτε να πλέξετε με λεπτότερη κλωστή και πολύ μικρότερο βελονάκι. Μπορείτε να πλέξετε με κουβερτόνιμα π.χ. και βελονάκι νούμερο 2. Ή νήμα κοτόν 8 μερσεριζέ, το οποίο είναι βαμβακερό, και βελονάκι νούμερο 3. Οπότε, ανάλογα το νήμα και το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να αλλάξετε και το μέγεθος από το συγκεκριμένο ματάκι. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα πλέξουμε το ματάκι μας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω ουσιαστικά είναι ρετάλια από νήματα που έχω. Είναι αλιζέ έξτρα, το οποίο είναι 90% ακριλικό, 10% μαλλί. Για κοριτσίσκο θα χρησιμοποιήσω λευκό και ροζ. Επίσης, για να το κάνουμε να φαίνεται ολοκληρωμένο το μαρτυρικό, θα βάλω και ένα σταυρουδάκι. Θα χρειαστώ μία μαύρη χαντρούλα για το μάτι στη μέση και ένα κρυκάκι το οποίο θα με βοηθήσει να προσαρμόσω το σταυρουδάκι επάνω στο πλεκτό. Και θα πλέξω με βελονάκι νούμερο 4. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω με το ροζ χρώμα. Αν θα το κάνετε αγορίστικο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θαλασσί χρώμα. Ξεκινάω λοιπόν με το ροζ. Και θα ξεκινήσω με τον μαγικό μου κύκλο. Τώρα, αν δεν ξέρετε ή δεν μπορείτε να εφαρμόσετε τον μαγικό κύκλο στο πλεκτό σας, θα ξεκινήσετε με 4 αλυσίδες και θα πλέξετε βουβό στην πρώτη αλυσίδα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δαχτυλίδι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον μαγικό κύκλο. Παίρνω την κλωστή, την τυλίγω μία φορά γύρω από τα δύο μου δάχτυλα και τη φέρνω πάνω αριστερά. Βάζω το βελονάκι μου κάτω από την δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή και την τραβάω από κάτω, γυρνάω το βελονάκι μου μία φορά γύρω-γύρω να δημιουργηθεί μία θηλιά, πιάνω την αριστερή κλωστή και την περνάω μέσα από την θηλιά. Έχοντας κάνει αυτό, έχω πλέξει και την πρώτη αλυσίδα. Θα πλέξω δύο ακόμα αλυσίδες οι οποίες μου δίνουν το πρώτο μου ποδαράκι, γιατί τρεις αλυσίδες αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι. Οπότε αντίστοιχα, αν έχετε ξεκινήσει με τις 4 αλυσίδες για να κάνετε το δαχτυλίδι σας και έχετε πλέξει βουβό, μετά από το βουβό θα πλέξετε και εσείς 3 αλυσίδες, οι οποίες θα είναι και το πρώτο σας ποδαράκι. Και στο κέντρο του μαγικού μας κύκλου τώρα θα πάμε και θα πλέξουμε συνολικά 11 ακόμα ποδαράκια. Και το ποδαράκι που μόλις έχω δημιουργήσει θα έχουμε συνολικά 12 ποδαράκια. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ποδαράκια. Θα πιάσω τώρα την κλωστή με την οποία ξεκίνησα το μαγικό μου κύκλο και θα τη σφίξω, τόσο ώστε το πρώτο ποδαράκι να κουμπίσει με το τελευταίο και δυνατόν να κλείσει και η τρύπα στη μέση.
Θα κλείσουμε τώρα την πρώτη σειρά πλέκοντας βουβό στο πρώτο μας ποδαράκι. Το πρώτο ποδαράκι ήταν οι τρεις αλυσίδες που πλέξαμε στην αρχή, οπότε βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στην τρίτη από τις συνολικά τρεις αλυσίδες και πλέκουμε βουβό. Και μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά με συνολικά 12 ποδαράκια. Τι θα κάνω τώρα? Θα κόψω την ροζ κλωστή γιατί δεν την χρειάζομαι άλλο. Αρκετά μακριά όμως για να μπορέσω να την ασφαλίσω στο τέλος. Και θα πάρω τώρα την άσπρη μου κλωστή. Και μετά από το βουβό δεν έχω πλέξει αλυσίδα ή οτιδήποτε, έχω μείνει στο βουβό. Παίρνω την άσπρη κλωστή, την περνάω μέσα από τη θηλιά, σφίγγω τη ροζ θηλιά για να σφίξει να κλείσει ο πόντος και πλέκω μία αλυσίδα με την άσπρη κλωστή και γυρνάω το πλεκτό μου. Ξεκινώντας τώρα από τον πρώτο πόντο, βέβαια πριν ξεκινήσουμε θέλω να σημειώσω κάτι, ότι έχουμε πλέξει συνολικά 12 ποδαράκια. Ο λόγος που το έχουμε κάνει αυτό είναι επειδή έχοντας τα 12 ποδαράκια μπορώ να χωρίσω το πλεκτό μου σε 4 διαφορετικά σημεία και έτσι θα έχω 4 άκρες. 1, 2, 3, 4. Στην δεύτερη και στην τέταρτη γωνία εδώ πέρα θα κάνω τη μύτη για το μάτι. Έτσι πριν από αυτήν τη γωνία εδώ πέρα και πριν από εδώ θα έχω συνολικά 5 ποδαράκια. Μετά από αυτή τη γωνία και μετά από αυτήν εδώ θα έχω πάλι 5 ποδαράκια από κάτω. Οπότε 5 τα από κάτω ποδαράκια, 5 τα από πάνω συνολικά 10 και οι δύο πόντοι που θα κάνω τη μύτη για το μάτι μου συνολικά 12 πόντοι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και εννοείται ότι ακολουθούμε τους κανόνες που υπάρχουν για τον κύκλο, οπότε η δεύτερη σειρά του κύκλου πρέπει να κάνουμε αυξήσεις μέσα σε κάθε πόντο με λίγες εξαιρέσεις και θα δούμε στην πορεία τι εννοώ. Ξεκινώντας λοιπόν από τον πρώτο πόντο, μέσα εδώ, στο πρώτο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω συνολικά 2 άριχτα. 1, στον ίδιο πόντο, 2. Στον αμέσως επόμενο πόντο, θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω 2 μισά ποδαράκια. 1, στον ίδιο πόντο, 2. Ξέρω ότι η λευκή κλωστή δεν βοηθάει γιατί μου την καίει το φως, γι' αυτό πάω αργά και εξηγώ ακριβώς τι κάνω. Στον αμέσως επόμενο πόντο θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω 1 ποδαράκι, μόνο 1. Γιατί στον επόμενο πόντο που θα κάνω τη μύτη θα πλέξω συνολικά 4 πόντους, οπότε δεν θέλω να πλέξω 2 ποδαράκια εδώ, 4 πόντους εδώ και 2 ποδαράκια μετά, γιατί έχω πολλές αυξήσεις μετά. Οπότε μετά από τα 2 μισά ποδαράκια θα πλέξω μόνο 1 ποδαράκι στον αμέσως επόμενο πόντο. Τώρα στον επόμενο πόντο θα δημιουργήσουμε την μύτη από το μάτι μας. Οπότε τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι, γιατί η μύτη θα δημιουργηθεί με διπλά ποδαράκια. Τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι και βάζω το βελονάκι μου στον αμέσως επόμενο πόντο και πλέκω ένα διπλό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω στις 2 πρώτες θηλιές, κλωστή στις επόμενες 2, κλωστή στις τελευταίες 2. Τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου πάλι για να πλέξω για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο πόντο. Βάζω το βελονάκι μέσα στον ίδιο πόντο. Παίρνω κλωστή, την περνάω στις 2 πρώτες θηλιές, κλωστή στις επόμενες 2, κλωστή στις τελευταίες 2. Και τώρα θα δημιουργήσω την μύτη πλέκοντας πικό. Συνήθως όταν πλέκουμε πικό πλέκουμε 3 αλυσίδες και βουβό επάνω στον πόντο. Εμείς όμως επειδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τρύπα επάνω στο πικό ουσιαστικά να φαίνεται πάρα πολύ, θέλουμε να κάνουμε το ματάκι, να φαίνεται λίγο η μυτούλα στο πλάι μόνο. Θα πλέξουμε 2 αλυσίδες μόνο. 1, 2. Και θα βάλω τώρα το βελονάκι μου. Βλέπουμε ότι εδώ στο διπλό ποδαράκι υπάρχει αυτή εδώ που είναι η μπροστινή θηλιά, η μπροστινή θηλιά από τον πόντο, και θέλω να βάλω το βελονάκι μου και στην θηλιά που είναι ακριβώς κάτω από αυτήν που μόλις έβαλα το βελονάκι μου. Μέσα εδώ θέλω να μπει το βελονάκι και να πλέξω το βουβό. Οπότε πλέκουμε βουβό επάνω στο διπλό ποδαράκι που μόλις πλέξαμε. Βάζω το βελονάκι στην μπροστινή θηλιά και στην θηλιά που είναι κάτω από αυτήν. Παίρνω κλωστή, την παίρνω μέσα από αυτές τις θηλιές και τη θηλιά που έχω ήδη πάνω στο βελονάκι μου και μόλις έπλεξα το πικό. Στον ίδιο πόντο συνεχίζω να πλέκω 2 ακόμα διπλά ποδαράκια.
δύο φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι, βάζω το βελονάκι στον ίδιο πόντο, παίρνω κλωστή, την περνάω στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Δύο φορές την κλωστή πάλι γύρω από το βελονάκι και για τέταρτη και τελευταία φορά βάζω το βελονάκι μέσα στον ίδιο πόντο, κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Και στον αμέσως επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι, οπότε τώρα σταδιακά θα αρχίσουμε να χαμηλώνουμε τους πόντους όπως κάναμε και εδώ πάνω. Στον αμέσως επόμενο πόντο λοιπόν θα πλέξουμε ένα ποδαράκι μόνο. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε δύο μισά ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα. Στον ίδιο πόντο. Δύο. Στον αμέσως επόμενο πόντο θα πλέξουμε δύο άριχτα. Ένα. Στον ίδιο πόντο. Δύο. Και μέχρι αυτό το σημείο έχουμε πλέξει το μισό μας μάτι. Οπότε τώρα σταδιακά θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τους πόντους πάλι για να πλέξουμε και εδώ πάλι την μύτη από το μάτι μας. Οπότε, μετά από τα δύο άριχτα, θα πλέξω πάλι στον αμέσως επόμενο πόντο δύο μισά ποδαράκια. Ένα, στον ίδιο πόντο δύο. Στον αμέσως επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Και στον αμέσως επόμενο πόντο θα δημιουργήσουμε τη μύτη από το μάτι μας. Οπότε θα πλέξουμε πάλι δύο διπλά ποδαράκια πικό και δύο διπλά ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Τυλίγω την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι και βάζω το βελονάκι μου στον αμέσως επόμενο πόντο. Παίρνω κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Τυλίγω δύο φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι μου. Για δεύτερη φορά πλέκω μέσα στον ίδιο πόντο. Κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Και τώρα θα κάνω το πικό. Οπότε δύο αλυσίδες στον αέρα και θα βάλω το βελονάκι μέσα στο διπλό ποδαράκι που μόλις έπλεξα, στην μπροστινή θηλιά και στην θηλιά που είναι κάτω από αυτήν ακριβώς, και θα πλέξω βουβό. Οπότε παίρνω κλωστή, την περνώ μέσα από αυτές τις θηλιές και τη θηλιά που υπάρχει στο βελονάκι μου. Και πλέκουμε δύο ακόμα διπλά ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο και για τέταρτη και τελευταία φορά πλέκουμε μέσα στον ίδιο πόντο. Κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Κάναμε τη μύτη και την άλλη μεριά από το μάτι μας. Τώρα, στον αμέσως επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι μόνο και στον τελευταίο πόντο της σειράς, θα είναι λίγο δύσκολο να πλέξουμε επειδή έχουμε αλλάξει την κλωστή και έχει σφίξει ο πόντος, στον τελευταίο πόντο για την σειρά αυτή, μέσα εδώ δηλαδή, θα βάλουμε το βελονάκι μας και θα πλέξουμε δύο μισά ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα, στον ίδιο πόντο, δύο. Και για να κλείσουμε το πλεκτό μας, θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στο πρώτο άριχτο που έχουμε πλέξει για αυτή τη σειρά και θα πλέξω βουβό. Θα πλέξω μία λυσίδα και έτσι φαίνεται το ματάκι μας σε αυτό το σημείο. Έχει ένα πολύ ωραίο αμυγδαλωτό σχέδιο. Τώρα θα πάμε να κλείσουμε το πλεκτό, οπότε έχω ήδη πλέξει την αλυσίδα μετά από το βουβό, κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να ασφαλίσουμε όλες μας τις κλωστές και ξεκινώ με την κλωστή με την οποία τελείωσα το πλεκτό και επειδή αυτή εδώ είναι η καλή μεριά που μόλις έπλεκα, θα πάω και θα ασφαλίσω τις κλωστές στην πίσω μεριά, στις πίσω θηλιές από τους πόντους που έπλεκα μόλις τώρα. Κόβω αυτή την κλωστή και κόβω και την κλωστή που ένωσα το πλεκτό, γιατί καθώς έπλεκα και την κλωστή μαζί με τους πόντους. Τώρα αυτή εδώ είπαμε είναι η καλή μεριά.
Πάμε να ασφαλίσουμε και τις δύο ροζ γλωστές. Αυτή εδώ είναι που ενώσαμε, που πλέκαμε μάλλον και κόψαμε στο τέλος. Και θα την περάσω από την πίσω μεριά και θα την ασφαλίσω στις θηλιές από τα ποδαράκια που έπλεξα στο κέντρο του κύκλου μου. Κόβω την κλωστή. Ασφαλίζω και την επόμενη. Την περνάω από πίσω και αυτή. Και αυτή τώρα είναι η κλωστή του μαγικού μου κύκλου. Αν έχετε ξεκινήσει με τον μαγικό κύκλο, βλέπουμε ότι βγαίνει από την δεξιά μεριά η κλωστή. Οπότε ξεκινάω και ασφαλίζω, περνώντας την κλωστή στην αριστερή μεριά, στον απέναντι πόντο δηλαδή. Γιατί αν το παράσουμε αντίθετα, θα λύσουμε τον κύκλο μας. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και καθώς ράβω την κλωστή, σφίγγω κιόλας για να είμαι σίγουρη ότι έχει κλείσει ο κεντρικός κύκλος. Η τρύπα στη μέση που δημιουργείται. Κόβω και αυτή την κλωστή. Και το ματάκι μας σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, μπορείτε να το αφήσετε έτσι. Εμείς θα πάμε να βάλουμε από κάτω και το σταυρουδάκι, αλλά και τη χαντρούλα θα την βάλουμε εδώ στη μέση, στο κέντρο του κύκλου, μέσα εδώ, για να έχουμε και το μαύρο από το ματάκι αν θέλουμε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να το αφήσετε σκέτο και έτσι ωραίο φαίνεται. Οπότε, πάμε λοιπόν τώρα να προσαρμόσουμε το σταυρουδάκι και το... και να βάλουμε και τη χαντρούλα εδώ στη μέση για να ολοκληρώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε προσαρμόζοντας το σταυρουδάκι από κάτω. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι αν θα το χρησιμοποιήσουμε σαν μαρτυρικό, πριν βάλουμε το σταυρουδάκι από κάτω θα πρέπει να το κολλάρουμε αυτό εδώ, γιατί κλωστή είναι, οπότε αναγκαστικά θα διπλώνει, θα... μπορεί δηλαδή να το βάλουμε πάνω με την παραμανίτσα και να διπλώνει το πλεκτό και να μην έχουμε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, πριν βάλετε το σταυρουδάκι επάνω, θα το κολλάρετε. Δηλαδή θα ρεώσετε περίπου μισό κρασοπότηρο νερό σε κάθε κουταλιά της σούπας ατιλακόλ κρυσταλιζέ. Θα τα ανακατέψετε σιγά σιγά, θα προσθέτετε λίγο λίγο το νερό μέσα στην ατλακόλ για να μην κόψει. Θα βουτήξετε αυτό εδώ το κομμάτι μέσα για 3-4 λεπτά για να ποτίσουν όλες οι ίνες της κλωστής. Και μετά θα το στερεώσετε πάνω σε ένα φελιζόλ, το οποίο όμως από κάτω θα έχει μια πλαστική σακουλίτσα για να μην κολλήσουν τα φελιζόλ επάνω. Θα το στερεώσετε με καρφίτσες για να πάρει το τελικό αποτέλεσμα. Θα το τεντώσετε εδώ πέρα και όλες τις μύτες στα πικό που έχουμε πλέξει για να τεντώσει και να πάρει το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα υπάρχει μία πιθανότητα οι καρφίτσες να σας βγάλουν σκουριά. Κάντε το δοκιμαστικά σε ένα και αν βγάλουν σκουριά απλά αφήστε το να στεγνώσει μόνο του έτσι, χωρίς να το στερεώσετε με καρφίτσες. Οπότε πάμε τώρα να βάλουμε το σταυρουδάκι επάνω. Και αυτό που θέλω να κάνω αρχικά είναι να ανοίξω τον κρίκο μου. Όταν ανοίγουμε κρίκους τώρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, τους ανοίγουμε έτσι και όχι να τους ανοίξουμε προς τα έξω, γιατί αν ανοίγουμε έναν κρίκο προς τα έξω, τον καταστρέφουμε. Οπότε πιάνω την μία άκρη με το μυτοτσίμπιδο και την άλλη άκρη και ανοίγω τον κρίκο. Μέσα στον κρίκο θα περάσω το σταυρουδάκι μου και τώρα τον κρίκο αυτόν μαζί με το σταυρουδάκι θα το περάσουμε κάτω εδώ στη μέση. Τώρα ποια είναι η μέση? Η μέση από το ματάκι που έχουμε πλέξει
Θυμάστε εδώ που πλέξαμε δύο μισά ποδαράκια, δύο άριχτα και ξανά μετά δύο μισά ποδαράκια. Μέσα λοιπόν σε αυτά εδώ τα δύο άριχτα, ανάμεσα από αυτά τα δύο άριχτα θα περάσω τον κρίκο, γιατί αυτό είναι το κέντρο από το ματάκι μου. Και θα ξανακλείσω τον κρίκο με τον ίδιο τρόπο που τον άνοιξα. Και βάλαμε και το σταυρουδάκι μας κάτω από το ματάκι. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα κολλήσω και την μαύρη χαντρούλα στη μέση, σε περίπτωση που θέλετε κι εσείς να το κάνετε. Να βρω τη χαντρούλα μου μόνο. Παίρνω λοιπόν το πιστόλι σιλικόνης και θα βάλω λίγο σιλικόνη στο κέντρο εδώ από το ματάκι, εδώ στο κέντρο του μαγικού μου κύκλου ουσιαστικά. Βάζω λίγο σιλικόνη και πολύ γρήγορα παίρνω τη χαντρούλα μου και την κολλάω εδώ στη μέση, το πιέζω. Και έχουμε και το μαύρο στη μέση από το ματάκι μας. Στο σημείο αυτό, το ματάκι ή το μαρτυρικό, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας!